Σήμερα όμως φιλοξενούμε στο 100% στον FM 100 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης τον κύριο Δημήτρη Πανόπουλο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνάδελφο δημοσιογράφο. Είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Πανόπουλο. Φαντάζομαι είστε στο τρέξιμο. Τώρα λίγες μέρες έμειναν μέχρι τις ευρωεκλογές. Επομένως, κάντε και εσείς περιοδίες, συναντήσεις. Προσπαθείτε να προωθήσετε και τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την υποψηφιότητά σας. Τι μηνύματα λαμβάνετε από τον κόσμο, γιατί τώρα σας γνωρίζουν οι πολίτες έναν άλλο ρόλο? Ναι. Αν δεν σας είναι πρόβλημα ο ενικός, θα τον προτιμούσα χίλιες φορές. Ειδικά μεταξύ συναδέλφων. Λοιπόν, ο κόσμος είναι πολύ θετικός. Νομίζω και τον ιντριγκάρει κιόλας λίγο τον κόσμο να γνωρίζει ανθρώπους που τους έχει μάθει με μία ιδιότητα, να τους γνωρίζει με μία άλλη, να τους βλέπει σε κάτι άλλο διαφορετικό. Εγώ προς το παρόν αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος έχει ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές. Έχει ενδιαφέρον να ξέρει τι θα ψηφίσει και να ψηφίσει κάποιον πράγματι για να πάει να κάνει έργο, να μπορέσει να παράξει έργο, όχι για να αντιδράσει σε κάτι άλλο που δεν του αρέσει. Τώρα, πώς αποφάσισες, Δημήτρη, θα μιλάμε στον ενικό, πώς αποφάσισες να αποδεχθείς την πρόσκληση, να συμμετέχεις σε μια διαδικασία στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί η υποψηφιότητα προέκυψε μετά από το αποτέλεσμα των προκριματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ, και να ρηχτείς σε αυτή τη μάχη? Δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ, από την άποψη ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία η πρόταση αυτή όταν μου έγινε να συμμετάσχω στον προκριματικό γύρο των εκλογών. Το σκέφτηκα τόσο ώστε να ζυγίσω τα επόμενα βήματά μου με τη δουλειά μου. Δηλαδή θεώρησα ότι ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω. Είμαι σε μια ηλικία και έχω και έναν τρόπο ζωής που δεν έχω περιορισμούς, δεν είχα άγχος και ανησυχία για το αν θα αφήσω κάτι να πάει λίγο πιο πίσω. Από τη στιγμή που μπόρεσα και ρύθμισα το κομμάτι της δουλειάς μου και συμφώνησα με τους συνεργάτες μου και τους συναδέλφους στον Α και τη διοίκηση του σταθμού ότι μπορώ να το κάνω και μου δίνουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να το κάνω, θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μου. Δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Ως ενεργός πολίτης εννοείς, Δημήτρη, Ναι, νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία ένας άνθρωπος που του δίνεται αυτή η δυνατότητα πρέπει να το κυνηγήσει και κυρίως να δει αν οι άνθρωποι, οι υπόλοιποι γύρω του, της ηλικίας του, της γενιάς του, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μπορούν να βρουν σε αυτόν μια ταύτιση και μπορούν να εκφραστούν μέσα από αυτόν. Αν μπορούν άνθρωποι να το κάνουν μέσα από σένα, τότε είσαι υποχρεωμένος να το συνεχίσεις. Αν όχι, έχεις κάνει την προσπάθειά σου. Φαντάζομαι από τις προτεραιότητές σου είναι να παρακινήσεις, επειδή αναφέρθηκες πολλές φορές στην ηλικία σου, γιατί έχεις νεαρή ηλικία. Φαντάζομαι ότι ένας από τους στόχους είναι να παρακινήσεις και τον κόσμο, ειδικά τα άτομα της ηλικίας σου, να πάνε να ψηφίσουν, γιατί φαντάζομαι ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σε όλα τα κόμματα, το ρεπορτάζ λέει ότι φοβούνται όλη την αποχή. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πιο νέοι, αυτοί που λένε πολλές φορές ότι ανήκουν σε απολυτική γενιά, δεν είναι απολυτική γενιά, είναι απογοητευμένη γενιά. Είναι γενιά που μεγάλωσε και ήξερε ότι έλα μωρέ, ότι και να ψηφίσω το ίδιο είναι. Αν πούμε κάτι διαφορετικό, λέμε ψέματα και δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τουλάχιστον για τόσο απλά πράγματα. Αυτό λοιπόν που πιστεύω είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη να πιστέψουν σε κάτι, έχουν ανάγκη να ταυτιστούν με κάτι, γι' αυτό μίλησα πριν για γενιές. Γιατί αυτή η γενιά που έχει μεγαλώσει έφαγε όλη την κρίση. Πάνω στο άνθος της τελείωσε το σχολείο και ξεκίνησε η κρίση και όλα τα βήματα τα επαγγελματικά ήταν μέσα στην κρίση. Και μετά η μία κρίση διαδεχόταν την άλλη, Δημήτρη. Έχεις πολύ δίκιο. Μετά τα μνημόνια ήρθε η πανδημία, ήρθε η κρίση της ενέργειας, η στεγαστική κρίση. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Μιλάμε για 10 χρόνια, 12 χρόνια συνεχόμενης κρίσης. Διαφορετικής ίσως, μεταβαλλόμενης, αλλά συνεχόμενης. Και η γενιά αυτή δεν νομίζω ότι είχε ποτέ εκφραστές μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα για να νιώσει ότι έστω αυτό το λίγο που μπορώ να διεκδικώ για τη ζωή μου, το διεκδικώ. Οπότε δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Προφανώς και δεν αυτοπροσδιορίζεσαι ως ούτε εκφραστής ούτε εκπρόσωπος γενιάς. Αυτό το πράγμα προκύπτει και έρχεται στην πορεία. Αυτό που εγώ έχω να κάνω είναι να προσπαθήσω να βάλω όλες μου τις δυνάμεις και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τώρα, είναι αλήθεια ότι η γενιά αυτή είναι η μόνη γενιά που ίσως μετατοπίζεται ευκολότερα πολιτικά.
Τα μηνύματα που είπες ότι λαμβάνεις από τον κόσμο είναι θετικά, φαντάζομαι είναι θετικά και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, επειδή έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, μελετάμε και τους αριθμούς, φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα επιτελεία των κομμάτων, αλλά και σε εσάς τους υποψηφίους. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, μιλά για την ανατροπή. Και θέλω να ρωτήσω πώς γίνεται να επιτευχθεί η ανατροπή αυτή, δεδομένης και της μεγάλης διαφοράς με την Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει πρώτη, με απώλειες μεν σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 23, αλλά πρώτη και με μεγάλη διαφορά με το δεύτερο. Ξέρετε, το κλειδί σε όλο αυτό είναι ότι αν αφήσει κάποιος την κυβέρνηση απλά να συνεχίσει, θα δείξει ακόμα το ακόμα χειρότερο πρόσωπό της. Γιατί κάθε μέρα που οι άνθρωποι αυτοί απολαμβάνουν το 41% και το μετατρέπουν σε αλαζονικό ύφος απέναντι στην κοινωνία, συνεχώς έχουμε δηλώσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, το ένα το κομμάτι είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει από μόνο του έτσι κι αλλιώς, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κόσμος έδωσε ένα 41% στην κυβέρνηση και αυτό που παίρνει πίσω είναι πλήρης αλαζονία. Το δικό μας το κομμάτι τώρα, γιατί μιλήσαμε για ποσοστά, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε, είναι να συνεχίζουμε χωρίς να επηρεαζόμαστε από τίποτα, να μεταφέρουμε το πρόγραμμά μας, τις προτάσεις μας και τις απόψεις μας. Όσο πιο έντονα το κάνουμε αυτό, τόσο περισσότερο θα έρθει ο κόσμος και θα ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι νομίζω νομοτελειακό ότι αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε περισσότερο, θα έρθει ο κόσμος περισσότερο. Γιατί αν κάτσει κάποιος και τα βάλει κάτω και κάνει την ανάλυση του, θα δει ότι για την επόμενη μέρα, αν ψάξω να βρω το συμφέρον μου, που είναι ακριβώς το συμφέρον μου, το δικό μου, ενός μέσου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που είναι επιχειρηματία, ελεύθερος επαγγελματίας, οτιδήποτε, θα δείτε ότι το πρόγραμμα είναι αυτό. Τι είναι το πρώτο, τώρα πιάνομαι από τους ελεύθερους επαγγελματίες, Δημήτρη, ποιο είναι το πρώτο που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που βρεθεί στην κυβέρνηση και θα διευκολύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες? Ναι, λοιπόν, σίγουρα στα φυσικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελματίες χρειάζεται τροποποίηση φορολογικών συντελεστών. Δηλαδή, μέχρι τις 200.000 ευρώ είτε μειώνονται οι συντελεστές είτε παραμένουν σταθεροί. Μιλάμε για 100 έως 200.000 σταθερούς συντελεστές. Αυξήσεις φορολογικών συντελεστών έχουμε άνω των 200.000 και χρειάζεται και για τις επιχειρήσεις προοδευτική κλίμακα φορολόγησης με δύο συντελεστές. Δεν θέλω να μπω σε αριθμούς τώρα, μην σας κουράσω, είναι και ραδιοφωνικό. Η αριθμή, ξέρετε, στο ραδιοφωνικό είναι λίγο κουραστική. Αυτό αφορά το κομμάτι της επιχειρηματικότητας ή τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με την έκτακτη φορολόγηση της προκέρδειας, πόρους που προκύπτουν από εκεί και θα διατεθούν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πολύ απλά να γίνουν, απλά απαιτούν αποφασιστικότητα για να γίνουν. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο δεν θα δείξει ποτέ η κυβέρνηση, γιατί σας λέω, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εσφροκέρδεια. Αν δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την εσφροκέρδεια, δεν αλλάζει τίποτα. Σε περίπτωση εκλογή σου στην Ευρωβουλή, αν ο κόσμος ο οποίος ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ επιλέξει να βάλει τον έναν από τους τέσσερις σταυρούς στο όνομα Δημήτρης Πανόπουλος, ποια θα είναι η προτεραιότητά σου ως ευρωβουλευτή? Νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποιος στο μυαλό του κάποιους ίσως και κάποιες βασικές ιδέες για τα πράγματα που θέλει να ασχοληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά υπάρχει όμως μια μεγαλύτερη ατζέντα που είναι σίγουρα από το κόμμα, που θα δούνε πώς θα μοιραστούν τα χαρτοφυλάκια αυτά, και σίγουρα και από την ευρωομάδα στην οποία εντάσσεσαι, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αριστερά, μέρος της οποίας είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για να μην νομίζω ότι αποφεύγω την ερώτηση, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη. Σίγουρα μετανάστευση και άσυλο με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Τα έχω καλύψει ως δημοσιογράφος, ως ρεπόρτερ πολλά χρόνια. Σίγουρα με ενδιαφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι στην αρχή της και η οποία έχουν μπει κάποιοι πρώτοι ελάχιστοι περιορισμοί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε βέβαια και αυτό θα έχει τεράστιο μέλλον. Και σίγουρα είναι η πράσινη μετάβαση, γιατί είναι το challenge όλης της Ευρώπης αυτό. Μάλιστα. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλό καλή Πάσχα συνέχεια. Και καλή συνέχεια, Δημήτρη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα. Χαίρετε. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Πανόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και δημοσιογράφος.